Κόσμος FM, η πιο ισχυρή εγκεφαλική τροφή. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά των... Η υπεραγορά ελληνικών τροφίμων και προϊόντων Titan, η αλυσίδα καταστημάτων ελληνικών και κυπριακών προϊόντων στη Βόρεια Αμερική, φέρνει στο τραπέζι σας τα εκλεκτότερα ελληνικά και κυπριακά προϊόντα. Διεύθυνση 2556 31η οδό στην Αστόρια, με τηλέφωνο 718 626 7771. Τώρα και στο 15 West Jeffrey Boulevard στο Deer Park, με τηλέφωνο 631 243 0152. Θέλετε να μάθετε να οδηγείτε το αυτοκίνητό σας σωστά και με ασφάλεια? Σχόλιο οδηγών Ζαπίτη. Μαθήματα οδήγησης καθημερινά από τους αδιούχους εκπαιδευτές σε όλη την περιφέρεια του Queens. Σχολείο οδηγών Ζαπίτη. Επίσης, στη διάθεσή σας για όλα τα συμβολαιογραφικά σας έγγραφα για Ελλάδα και Κύπρο. Πλήρη εξούσια, εξουσιοδοτήσεις και επίσημες επικυρωμένες μεταφράσεις. Σχολείο οδηγών Ζαπίτη. Από το 1963 στο 2274 31 Street στην Αστόρια. Terrace on the Park, ο χώρος για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις με θέα όλη τη Νέα Υόρκη. Το Terrace on the Park προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις δικές σας επιθυμίες. Εμπειρία, υπηρεσίες και εγγύηση για οποιαδήποτε δεξίωσή σας. Terrace on the Park, στο Flushing. Τηλέφωνο 718-592-5000. Κόσμος FM, το ελληνικό κοινοφελές ραδιόφωνο. Μελώδησες το στόμα, ρόδοσταμό που άνθησε στο πατρικό μου χώμα. Θαλασσινή η άβρα της, βουνισιά η πνοή της, τον κόσμο όλο γύρισε, αλλάργεψη φωνή της. Η Ανατολή τη λάτρεψε, η Δύση την καρπόθη, πόθο γλυκό ζωντάνεψε σ' αυτόν που τη ζυγώθη. Αθανασία γνώρισε στα έργα των ανθρώπων, βεγγαριάσε τη σκοτεινιά ξένων λαών και τόπων. Γλώσσα μου μυριόλα λυθεί, πώς να σε ασημώσω, που σε διαμάντι αδάμαστο, πέτρα για να στεριώσω. Έχω τον τρόπο μου εγώ, η πέτρα να σηκώσω, και αργυρούς θνητούς να βρω, τη γλώσσα να αρματώσω. Έσωπος όμηρος θαλής Ηρόδοτος και Σχήνης, Σόλων Σοκράτης Σοφοκλής, Καβάφης και Ευρυπίδης, Πίνδαρος Πλάτων Πλήθωνας Κάλμος και Καζαντζάκης, Ερατοσθένης Ηράκλητος Εφαίρης Καριωτάκης, Γκάτσος Ελίτης Αξελός Παπαδιαμάντη Ζέη, Αναγνωστάκης Κούμας Κούν Μάτες εις Οριγένης, Σικελιανός και Παλαμάς Γαζής και Αριστοτέλης, Παπαντονίου Γιαναράς Βρετάκος Καμπανέλης, Μαβίλη Σεβαστίκοβλου Ξενόπουλος Διογέννης και Μυριβίλης Πιτακός Δροσίνης Δημοσθένης, Επίκουρος Ισίωδος Γρυπάρης Καβαδίας, Αναξαγόρας Αρίσταρχος Βενέζης και Γοργίας. Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική στις αμμουδιές του Ομήρου.
Αυτά μας λέει ο μεγάλος μας ποιητής, ο Ελίτης, και ακούσατε και το εισαγωγικό τραγούδι του Παντελή Θαλασσινού, «Γλωσσολαλιά». Μια γλώσσα που μιλιέται αδιάλειπτα από τα χρόνια του Ομήρου και ακόμα πιο πριν, περίπου 4.000 χρόνια. Μια γλώσσα που αποτελεί την μητέρα των περισσότερων ευρωπαϊκών γλωσσών. Έχουμε την χαρά να είμαστε συνδεδεμένοι μέσω της πλατφόρμας Zoom σε αυτήν την ενδιαφέρουσα συνέντευξη, συζήτηση για την ελληνική γλώσσα στο διάβα των αιώνων, την διδασκαλία της στην εποχή μας και ιδιαίτερα το φετινό επαιτειακό έτος που σηματοδοτεί τα 200 χρόνια από τον μεγάλο ξεσηκωμό, την επανάσταση του 1821, με μια σειρά εκλεκτών προσκεκλημένων. Και είναι και οι τέσσερες κυρίες. Ξεκινώ με την πρίτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, την δόκτωρα Ελένη Γρίβα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Να κάνω λίγο μία διόρθωση. Είμαι Διευθύντρια του Ερευνητικού Κέντρου, Διευθύντρια του Ερευνητικού Ινστιτούτου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και καθηγήτρια εφαρμοσμένης γλωσσολογίας. Ευχαριστούμε για τη διόρθωση. Η Ελένη Γρίβα, λοιπόν. Καλό μελέτα και έρχεται, ίσως. Είναι μια ευχή. Να καλωσορίσουμε την κυρία Στέλλα Κοκκόλη, την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Συλλόγων Αμερικής. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Να καλωσορίσουμε την κυρία Μερόπη Κυριάκου, την πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Εκπαιδευτικών της Νέας Υόρκης Προμηθέας, του Ιστορικού Συλλόγου που έχει ήδη συμπληρώσει 46 χρόνια ζωής και δημιουργικής δράσης. Καλημέρα. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Δημήτρη. Και να πω και εγώ ότι είμαι πολύ εξαιρετικά χαρούμενη που είμαι μεταξύ αυτών των κυριών. Και βέβαια έχουμε την αγαπητή κυρία Βαρυτιμίδου Ζιώγα, την Διευθύντρια του Ελληνικού Σχολείου Charter Αθηνά από την Φλόριδα. Καλώς ήρθατε. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε στη σημερινή σας εκπομπή και χαιρετώ όλους τους ακροατές σας από την τροπική και ηλιόλουστη Φλόριδα των ΗΠΑ και εύχομαι σε όλους υγεία και εφημερία. Είμαι η Διευθύντρια του Ελληνικού Προγράμματος της Αθηναϊκής Ακαδημίας στο Clearwater. Αθηναϊκή Ακαδημία στο Clearwater. Και βέβαια στη Φλόριδα έχουμε την τύχη να έχουμε αρκετά επιτυχή ελληνικά σχολεία charter και θα μας πείτε γι' αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε με την κυρία Γρίβα, η οποία και επιμελήθηκε ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα της διημερίδας για την ελληνική γλώσσα πριν από 2 Σαββατοκύριακα ακριβώς, στις 6 και 7 Φεβρουαρίου του 2021. Ακριβώς. Πριν αναφερθώ στον απόϊχο αυτής της διημερίδας, θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά. Είναι τεράστια χαρά μου που βρίσκομαι μαζί σας και τεράστια χαρά ανάμεσα σε 3 κυρίες οι οποίες έχουν δώσει όλο το είναι τους για την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση στην Αμερική, την κυρία Κοκκόλη. Ξεκινώ βεβαίως από αυτή την εμβληματική προσωπικότητα της ελληνόγλωσσα εκπαίδευση στην Αμερική. Συνεχίζω, ας πεταχθούμε λοιπόν στη Φλόριντα, στην κυρία Σεβαστή Ζιώγα Βαρυτιμίδου, η οποία είναι μια εξαιρετικά δημιουργική εκπαιδευτικός και υπηρετεί με πάθος και με ήθος την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση. Και επανέρχομαι στη Νέα Υόρκη με την κυρία Μερόπη Κυριάκου, η οποία
πραγματικά κάνει ένα εξαιρετικό έργο μέσα από αυτόν τον ιστορικό σύλλογο για την προώθηση της ελληνομάθειας. Είναι τεράστια χαρά μου λοιπόν που βρίσκομαι εδώ μαζί και θα μοιραστώ κάποιες σκέψεις μου για την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση. Τώρα να αναφερθώ σε αυτό που με ρωτήσατε, κύριε Φίλια. Πραγματικά είχε τεράστια επιτυχία. Χαίρομαι πάρα πολύ για την διοργάνωση αυτού του διημέρου. Συμμετείχαν διακεκριμένοι επιστήμονες, πανεπιστημιακοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εκπρόσωποι ελληνικών κοινοτήτων, εκπρόσωποι ομογενειακών οργανώσεων. Βεβαίως ήταν πάρα πολύ αισθητή η παρουσία της Αμερικής και των τριών κυριών που συνυπάρχουμε σε αυτό το πάνελ σήμερα. Κάνανε εξαιρετικές παρουσιάσεις. Ήταν ένας ύμνος για την ελληνική γλώσσα που, όπως προαναφέρατε, είναι μία γλώσσα που δεν έπαψε ποτέ της να μιλιέται. Και όπως θα κάνω και εγώ αναφορά στον Γιώργο Σεφέρη, τον ομπελίστα μας, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά από την εποχή που μίλησε ο Όμηρος ως τα σήμερα, μιλούμε και τραγουδούμε την ίδια γλώσσα, ή όπως είπε ο Ηλίτης, με τον ίδιο τρόπο που η Σαπφό και ο Όμηρος ονομάτιζε τον ήλιο, τη θάλασσα και τον ουρανό, με τον ίδιο τρόπο τους ονοματίζουμε και σήμερα. Πραγματικά ήταν ένα διήμερο και συγκινητικό, γιατί ενώθηκε το Ελλαδικό Κέντρο με τον Ομογενειακό Ελληνισμό και ακούστηκαν ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις, αλλά ταυτόχρονα εγώ έμεινα με την εντύπωση ότι ο Ομογενειακός Ελληνισμός θέλει να έρχεται από όλα τα μέρη του κόσμου, θέλει να έρχεται σε επαφή, να έρχεται σε επικοινωνία, να συνομιλεί, να αποτυπώνει τα προβλήματά του, να ακούγεται η Αμερική στην Ευρώπη, η Ευρώπη στην Αμερική, η Αφρική στην Ευρώπη, η Αυστραλία στην Αμερική, να υπάρξει μια συνεχής διάδραση, ανταλλαγή απόψεων και ιδεών. Αυτός ήταν ο απόϊχος και πάντα βεβαίως σε συνεργασία με το Ελλαδικό Κέντρο. Έτσι είναι και ήθελα να τονίσω ότι και εμείς εδώ στο ελληνικό κοινοφελές ραδιόφωνο Κόσμος FM που λειτουργεί υπό την αιγίδα του μη κερδοσκοπικού επιμορφωτικού οργανισμού GAEPIS, Greek American Educational Public Information Systems, έχουμε ως αποστολή να διαδώσουμε και να διασώσουμε την ελληνική κληρονομιά μας. Και υπ' αυτή την έννοια η ελληνική γλώσσα, η παιδεία και ο πολιτισμός αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της ελληνικής παρουσίας εδώ και 150 και πλέον χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και στα 34 χρόνια λειτουργίας του, το ελληνικό κοινοφελές ραδιόφωνο επιτελεί αυτό το σκοπό. Να μας πείτε πριν περάσω στις άλλες κυρίες, δύο λόγια για το πρόγραμμα αυτής της διημερίδας, κυρία Γρίβα. Βεβαίως. Να σας πω πριν όμως σας πω για το πρόγραμμα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της Ελλάδας για όλη αυτή τη δουλειά που κάνετε για την ελληνόγλωσσα παιδεία, όπως και τους εκπαιδευτικούς εμείς οι Ελλαδίτες θα πρέπει να τους ευχαριστήσουμε για το υπέροχο έργο που κάνουν, που κρατούν ζωντανή την ελληνική παιδεία και αποτελούν τον πυλώνα διατήρησης της ελληνικής γλώσσας και των αξιών, των διαχρονικών αξιών του ελληνικού πολιτισμού. Μου επιτρέπετε λοιπόν να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Προχωρούμε λοιπόν στο πρόγραμμα. Ήταν ένα διήμερο το οποίο ουσιαστικά οργάνωσε το Πανεπιστήμιο μας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με ομογενειακούς φορείς και ήταν υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Διπλωματίας και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Όπως προείπα, συμμετείχαν προσκεκλημένοι ομιλητές, ήταν η κυρία Βελέρ, η γνωστή βυζαντινολόγος, που μας έκανε τη τιμή να είναι παρούσα. Και πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου της Σορβόνης.
Και πρώην Πρίτανης βεβαίως, έχει μια ζηλευτή ακαδημαϊκή πορεία. Και σαφέστατα ήταν και άλλοι πανεπιστημιακοί από έδρες ελληνικών σπουδών, όπου εδώ αξίζει να επισημάνω και να υπογραμμίσω, αποτύπωσαν την αγωνία τους για το μέλλον αυτών των ελληνικών σπουδών στα πανεπιστήμια του εξωτερικού και την ανάγκη να ενισχυθούν αυτές οι έδρες και τα τμήματα ελληνικών σπουδών του εξωτερικού. Από την Αμερική μας τίμησε η κυρία Στέλλα Κοκκόλη με την παρουσία της και την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία της σε σύμπραξη με την κυρία Βαρητιμίδου και την κυρία Ίκουτα και βεβαίως η κυρία Κυριάκου με μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία που έδωσε για τις ταυτότητες των εκπαιδευτικών. Συμμετείχαν εκπαιδευτικοί φορείς, πανεπιστημιακοί, ερευνητές από την Ευρώπη, την Αμερική, την Αυστραλία, είχαμε και συμμετοχή από την Αυστραλία και την Νότιο Αφρική, που και εκεί γίνεται εξαιρετική δουλειά σε θέματα ελληνόγλωσσης παιδείας. Έχω να σας πω, ετοιμάζουμε ένα επιστημονικό συνέδριο 3 και 4 Ιουλίου που αφορά την ελληνική γλώσσα, διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στα σύγχρονα κοινωνικά και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και μια πολύ μεγάλη ενότητα αυτού του επιστημονικού συνεδρίου θα αφορά την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Διασπορά. Πολύ ωραία. Να περάσουμε στην κυρία Στέλλα Κοκκόλη να μας πείτε δύο λόγια για την εμπειρία σας πολλές δεκαετίες ως εκπαιδευτικός αλλά και υπό την ιδιότητα της Προέδρου της Ομοσπονδίας Ελληνικών Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Συλλόγων Αμερικής για τα προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας μεταξύ των Ελλήνων της Αμερικής. Κύριε Φίλιο, καταρχάς, τιμή και χαρά να βρίσκομαι πάντοτε στο πρόγραμμά σας. Ένα πρόγραμμα που διαιωνίζει πραγματικά και μεταλαμπαδεύει την ελληνική γλώσσα. Εύχομαι το έργο σας να μείνει για πολλά χρόνια και να πάρουν τη σκητάλη νέοι άνθρωποι αργότερα, όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, που εύχομαι να είναι πολλά χρόνια ακόμα οι δραστηριότητές σας. Και με αυτά τα λόγια πραγματικά πιστεύω ότι είναι ήρωες, τουλάχιστον όσοι είμαστε στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων και όλων από τη Διασπορά. Είμαστε ήρωες όλοι που έχουμε κλείσει μέσα μας αυτή την αγάπη της ελληνικής γλώσσας. Και να πιστεύω μεγάλο ότι όταν μιλάμε για ελληνική γλώσσα, μιλάμε για τη γλώσσα της αιωνιότητος. Κάνουμε ύμνους σε αυτή την αθάνατη γλώσσα που μας παρέδωσαν οι πρόγονοί μας. Λέγοντας αυτά, θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Ταύτο Γρίβα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για τη συνεργασία της τα τελευταία δύο χρόνια, θα έλεγα, που είναι πραγματικά μια έμπνευση, μια παρηγοριά, γιατί έχουμε την Ελλάδα μαζί μας, αλλά και τόσο συνεργάσιμοι είναι για όλα τα προγράμματά μας. Και φυσικά όλους τους εκπαιδευτικούς της Αμερικής που λαμβάνουν μέρος στις διασκέψεις μας, ιδιαίτερα στους αγαπητές μου συνεργάτες εδώ στην Αμερική, την κυρία Κυριάκου Μερόπη και την κυρία Βαρητιμίδου, η οποία διευθύνει ένα σχολείο που το θεωρώ ότι είναι το παιδί των charter schools, και πρέπει να συνεχίσουν αυτή τη δουλειά που έκανε η Αθηναϊκή Ακαδημία και ίδρυσε το πρώτο charter school, να συνεχιστεί. Οι φίλοι μας οι Τούρκοι έχουν 140 charter schools και διδάσκουν Ισλαμισμό μέσα. Και εμείς έχουμε μόνο, ευτυχώς, έχουμε στη Φλόριδα 11, 9 του σχολεία του Πλάτωνα, ένα της Αθηναϊκής Ακαδημίας, το ιστορικό και πρώτο,
και Αρχιμίδιος Ακαδημία που είναι στο Μαϊάμι, Φλόριδος. Εύχομαι πραγματικά να δω, να ζήσω, να δω τουλάχιστον άλλα 50 charter schools. Και γιατί επιμένω στα charter schools, αγαπητοί μου, ακροατέ, φίλτατε, κύριε Δημήτρη Φίλιο, και όλοι οι συνεργάτες μου ανά την Αμερική, διότι είναι η μόνη ευκαιρία, είναι η μόνη, ο μόνος δρόμος που μένει να διατηρηθεί η γλώσσα ελληνική σε ένα περιβάλλον που είναι από διάφορες ομογενειακές κοινότητες. Εγώ λέω γιατί μένουν εδώ ισπανόφωνοι, βραζιλόφωνοι, αφρικανόφωνοι, όλοι μαζί ενωμένοι γίνονται φιλέλληνες, και αύριο αυτοί θα βοηθήσουν τον ελληνισμό, αυτόν τον ελληνισμό που πρέπει να προωθήσουμε φέτο, ιδιαίτερα με την ευκαιρία αυτή που δίδεται, οι εορτασμοί μας δίνεται η ευκαιρία για να γιορτάσουμε τους εορτασμούς των 200 χρόνων της ελληνικής ανεξαρτησίας, κύριε Φίλιο. Η αγωνία μου μέσα από όλο το πρόγραμμα αυτό, το ελληνικό, τις εκδηλώσεις, τις οποίες δεν κάνουμε μόνο τώρα, αλλά έχουμε επαναλάβει για πολλές δεκαετίες, 5 δεκαετίες και 4 χρόνια. Συνέχεια προωθούμε Ελλάδα, ιστορία, γλώσσα, πολιτισμό, δόξα, δημοκρατία, φιλοσοφία, θέατρο, Ολυμπιάδα. Αυτά προωθούμε. Και φέτο η αγωνία μου είναι να μην επαναληφθούν γιορτές τέτοιες. Να επαναληφθούν και αυτά, διότι τα σχολεία οπωσδήποτε θα κάνουν κάτι παραπάνω φέτο. Και να μην σταματήσει η εορταστική αυτή η εκδήλωση, αυτό το πάνθεο των εκδηλώσεων του 21. Λόγω της πανδημίας πρέπει να επεκταθεί. Η αγωνία μου είναι τι είναι το μέλλον, αυτό που λέγεται ελληνισμός. Και για μένα ελληνισμός είναι η γλώσσα, είναι ο τρόπος της έκφρασης και ο τρόπος του σκέπτεστε. Οι Έλληνες έχουν κληρονομήσει κάτι το ιδιαίτερο. Είμαστε όλοι, λίγο ως πολύ, απόγονοι των φιλοσόφων, απόγονοι του Περικλή, απόγονοι του Αριστοτέλη, και διαφέρουμε από τους άλλους λαούς στον τρόπο του σκέφτεστε και στον τρόπο του αισθάνεστε. Εμείς αισθανόμαστε Έλληνες και διαιωνίζουμε τον ελληνισμό. Να μέσα ευχαριστήσω, κυρία Κοκκόλη, να περάσουμε και στην κυρία Βαρυτιμίδου για να μας πει δύο λόγια για την ελληνική γλώσσα και τη διδασκαλία της στο σύστημα των Charter School και ιδιαίτερα της Αθηναϊκής Ακαδημίας στη Φλόριδα. Καταρχήν συγχαρητήρια, γιατί βλέπω πίσω έχετε ένα πόστερ που λέει «Η αποστολή σας είναι να διασώσετε και να διαδώσετε την ελληνική κληρονομιά». Συγχαρητήρια για την αποστολή σας. Θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου, να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στην κυρία Κοκκόλη, η οποία πάντοτε υπήρξε αρρωγός όλων των ελληνικών σχολείων, όχι μόνο των κοινοτικών σχολείων της Αρχιεπισκοπής, αλλά επίσης και των τσάρτερ σχολείων στη ΣΥΠΑ, και βλέπουμε τώρα ότι έχει δραστηριοποιηθεί με διεθνείς πρωτοβουλίες, με τηλεκδηλώσεις και αυτό που λέμε teleconferences. Θέλω επίσης να τονίσω ότι είναι τιμή που έχω συνεργαστεί με την διδάκτορα Γρίβα, η οποία, όπως είπε, υπήρξε συντονίστρια της εξαιρετικής διημερίδας πριν 2 εβδομάδες. Και είχα την τιμή να συμμετάσχω στη συγκεκριμένη διημερίδα μαζί με την Μερόπη Κυριάκου. Με την διδάκτορα Γρίβα έχουμε επίσης συνεργαστεί και στη διεξαγωγή ενός επιμορφωτικού σεμιναρίου που ήταν, αν θυμάμαι καλά, πριν τα Χριστούγεννα,
και είχε να κάνει με τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως ξένη γλώσσα. Επίσης, είχαμε τη τιμή να συνεργαστούμε με την Τάκτορα Γρίβα για την διεξαγωγή τηλεκδήλωση της Αθηναϊκής Ακαδημίας μέσα στο πνεύμα του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας, κατά την οποία δύο συνεργάτηδες της διδάκτορας Γρίβα, η δάκτωρ Ιωάννα Καϊάφα και η δάκτωρ Ελένη Κολοσίδου, παρουσίασαν για τη συμβολή της ελληνικής γλώσσας στην αγγλική γλώσσα. Τώρα, για να επανέλθω στην Αθηναϊκή Ακαδημία. Η Αθηναϊκή Ακαδημία είναι ένα ιστορικό σχολείο με μια δυναμική παρουσία πάνω από 20 χρόνια στην ελληνοαμερικανική κοινότητα. Και είναι ένα ανοιχτό σχολείο. Έμφασή μας είναι η διάδοση της ελληνικής γλώσσας. Εξακολουθούμε να προωθούμε το όραμα του ιδρυτή της Εθνικής Ακαδημίας, του κυρίου Γεωργίου Πουμάκη, που πίστευε ότι η ελληνική γλώσσα είναι ένα εργαλείο σκέψης, μέσα από το οποίο μπορούμε να προωθήσουμε να ενισχύσουμε το λεξιλόγιο, το αγγλικό λεξιλόγιο, τόσο στις φυσικές επιστήμες ή τέλος πάντων και σε άλλους τομείς, στην ιατρική, στην λογοτεχνία και τα λοιπά. Διαδίδουμε την ελληνική γλώσσα μέσα από πολιτιστικές δράσεις, μέσα από σχολικές εκδηλώσεις. Προσπαθούμε τώρα αυτή τη στιγμή να διοργανώσουμε κάτι σε σχέση με τα 200 χρόνια της ελληνικής επανάστασης τον επόμενο μήνα. Και φυσικά κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Η Αθηναϊκή Ακαδημία δεν είναι μόνο το σχολείο που βρίσκεται στο Clearwater. Θα ήθελα να τονίσω ότι έχουμε ανοίξει και ένα δεύτερο παράρτημα στο Fort Myers, χωρητικότητας 1.000 μαθητών με τεράστιες προοπτικές. Και ελπίζουμε μαζί με τα υπόλοιπα charter σχολεία να καλλιεργήσουμε το φιλελληνισμό στην τοπική κοινότητα, στην ελληνοαμερικανική κοινότητα. Αυτός είναι δηλαδή ο στόχος μας, γιατί ο μαθητικός πληθυσμός των τσάρτερ σχολείων ως επιτοπλίστων αποτελείται από αλόγλωσσους μαθητές και ένα μικρό ποσοστό από ομοεθνείς μαθητές. Ευχαριστώ πολύ. Στο σημείο αυτό πάμε να ακούσουμε το σήμα της ώρας και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο. Δεν θα έχουμε δελτίο ειδήσεων, θα πω εγώ δύο λόγια για τα τελευταία νέα και θα συνεχίσουμε σε πολύ λίγο. Η ώρα είναι μία. 91.5 WNYE FM and HD1 New York. Όπως σας προανήγγειλα, δεν θα έχουμε δελτίο ειδήσεων, απλά θα έχουμε δύο λόγια για τις τελευταίες ειδήσεις. Στοιχεία σοκ περιλαμβάνονται στο ένταλμα σύλληψης του γνωστού σκηνοθέτη και ηθοποιού Δημήτρη Λιγνάδη, έως πριν από λίγες μέρες διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, συνελήφθη χτες κατηγορούμενος για βιασμό και αποπλάνηση ανηλίκου κατ' εξακολούθηση και κατά συρροή. Στο μεταξύ, 884 νέα κρούσματα και 326 διασωληνωμένους, καθώς και 25 θανάτους έχουμε στην Ελλάδα από το μέτωπο του κορονοϊού. Σοκαριστική καταγγελία παλαιστή για την Ομοσπονδία Πάλης. Μου ζήτησαν σεξουαλικά ανταλλάγματα για να γίνουν χορηγοί μου. Επίσης, σε μια ακόμα είδηση από την Ελλάδα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου ζητά ομόφωνα την παραίτηση της Υπουργού Πολιτισμού κυρίας Λίνας Μενδώνη, κατηγορώντας την για ανεπάρκεια στην υπόθεση των σεξουαλικών σκανδάλων, αλλά και την γενικότερη διαχείριση του ευαίσθητου χώρου του πολιτισμού. Την ίδια ώρα, στο Τέξας, συνεχίζονται οι υπεράνθρωπες προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για να αποκαταστήσουν τις ζημιές, αλλά και να διαπιστώσουν την ύπαρξη
θυμάτων, αλλά και την περίθαλψη των όσων χρειάζονται επίγουσα περίθαλψη στην Κομιτεία Χάρης και τις γειτονικές κομιτείες. Αυτά από τις ειδήσεις. Επανερχόμαστε στο πάνελ μας με την τέταρτη εκ των ομιλητών μας, την κυρία Μερόπη Κυριάκου, την πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου Εκπαιδευτικών Νέας Υόρκης Προμηθέας. Ελληνική γλώσσα και η διδασκαλία της το 2021. Μια επαιτειακή χρονιά, 200 χρόνια μετά τον μεγάλο ξεσηκωμό. Σήμερα είναι έτσι και μια συμβολική ημέρα που συναντιόμαστε εδώ, γιατί είναι και η Παγκόσμια ημέρα μητρικής γλώσσας. Έτσι είναι, η σημερινή συζήτηση έχει και μια άλλη διάσταση. Θα έλεγα ότι, για να αναφερθώ στο συνέδριο που είχε γίνει στις αρχές Φεβρουαρίου, θα ήθελα να πω ότι αυτό που άφησε, ας πούμε, η διάθεση που δημιουργήθηκε, οι εντυπώσεις που άφησε το διήμερο συνέδριο, ήταν επίσης η οικουμενικότητα του ελληνισμού. Δηλαδή, είχαμε συναντηθεί από όλα τα μέρη του κόσμου, είχαμε συζητήσει, είχαμε παρουσιάσει και βλέπαμε πώς αυτές οι προσπάθειες, αυτές οι δυσκολίες, αλλά αυτή και η ανάγκη που υπάρχει είναι οικουμενική. Θα έλεγα ότι ενέτη 2021, τουλάχιστον αυτό που διαπιστώνω προσωπικά στην Αμερική, είναι μια διάθεση και μια ανάγκη ανανέωσης και δημιουργίας κινήτρων στις νέες γενναίες να διδαχθούν την ελληνική γλώσσα. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο, σε μια χώρα τόσο μακριά από την Ελλάδα να διατηρήσεις τη γλώσσα, μια γλώσσα η οποία δεν είναι και τόσο εύκολη στην εκμάθηση για τις νέες γενναίες. Θα έλεγα ότι θα ήταν σοφό να τους δώσουμε τα κίνητρα και να τους βοηθήσουμε να αντιληφθούν αυτή την αξία της γλώσσας. Επανέρχομαι στην κυρία, σας ευχαριστώ για την τοποθέτηση. Επανέρχομαι στην κυρία Γρίβα για να μας πει δύο λόγια για τα πορίσματα αυτού του ενδιαφέροντος συμποσίου, αυτής της διημερίδας για την ελληνική γλώσσα. Κυρία Γρίβα, μας ακούτε? Ναι, ναι, πολύ καλά. Συγγνώμη, είχα ξεχάσει το μικρόφωνο μου. Και εγώ θα υπογραμμίσω αυτό που τόνισε η κυρία Κυριάκου, την οικουμενικότητα. Πραγματικά υπογραμμίζω και εγώ αυτή τη λέξη. Τα πορίσματα. Τα πορίσματα του συνεδρίου έχουν ως εξής. Καταρχάς αποτυπώθηκε σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο η ελληνόγλωσσα εκπαίδευση. Προτάθηκαν και διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν κοινές συνισταμένες και κοινά προβλήματα. Είτε αφορά την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση στην Ευρώπη, είτε αφορά την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση στην Αμερική. Ένα δεύτερο σημείο αφορά την ανάγκη για επιμόρφωση και εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε σύγχρονα ζητήματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας. Και εδώ θα πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά και να δούμε τι σοβαρές και συστηματικές κινήσεις μπορεί να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Συμπράττοντας πανεπιστήμια, φορείς, ομοσπονδίες, σύλλογοι κλπ. Η ανάγκη να εφαρμοστούν σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας και επίσης θα υπογραμμίσω αυτό που είπε η κυρία Κυριάκου, η ανάγκη να βρούμε τρόπους να προσελκύσουμε τα νέα παιδιά για να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Είτε αφορά παιδιά της ομογένειάς μας, είτε παιδιά τα οποία είναι αλλόγλωσσα, όπως στα οποία αναφέρθηκε και η κυρία Βαρυτιμίδου προηγουμένως, οι οποίοι μπορεί να γίνουν εξαιρετικοί μελλοντικοί φιλέλληνες. Και αυτό το έργο το επιτελούν τα charter schools με πολύ ικανοποιητικό τρόπο,
Το βλέπουμε και στα σχολεία της Φλόριδας, το βλέπουμε και στο ελληνικό κλασικό charter school εδώ στο Brooklyn. Κυρία Κοκκόλη, επανέρχομαι σε εσάς. Πείτε μου δύο λόγια πώς βλέπετε την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως εκπαιδευτικός που έχετε περάσει από το σύστημα και της δημόσιας παιδείας της Νέας Υόρκης και το σύστημα παιδείας της Ελληνικής Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής. Έχουμε περίπου 20 σχολεία στο σύστημα αυτό και μιλάω για τα ημερήσια και πάρα πολλά, βέβαια πάνω από 300 απογευματινά και σαββατιανά σχολεία. Ωστόσο τα ημερήσια είναι εκείνα που είναι ο πυλώνας της διδασκαλίας της ελληνικής, χωρίς να παραγνωρίζουμε το ρόλο και των απογευματινών. Ναι, είναι γεγονός ότι έχουμε ακόμα ημερήσια σχολεία και χαίρομαι που και ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος κύριος Ελπιδοφόρος αναφέρεται τακτικά στην αγωνία του για να διατηρηθούν ή να ιδρύσουμε καινούργια. Για 54 χρόνια, όπως προείπαμε, έχω υπηρετήσει τουλάχιστον 40 χρόνια απογευματινά, αλλά και πρωινά σχολεία του συστήματός μας. Λέω 40 γιατί δίδασκα ελληνικά το απόγευμα. Το πρωί, τα περισσότερα χρόνια, ήμουνα σε αμερικάνικο λύκειο, στο New Jersey, στη Νέα Υόρκη, και μετά στη Νέα Υόρκη, σε γυμνάσιο της Νέας Υόρκης, και διδάσκαμε την ελληνική γλώσσα. Αλλά πάντοτε υποστήριζα το σύστημα παιδείας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Από την πρώτη στιγμή είχα διοριστεί από το 1967, λίγο καιρό που είχα από τότε που έφυγα από την Ελλάδα, εργάστηκα στους τρεις ιεράρχες. Η αγωνία μας ήταν πάντοτε να βρίσκουμε, όπως επισήμανε η κυρία Δάκτο Γρίβα, καινούριους μεθόδους διδασκαλίας για να προσαρμόζουμε τη διδασκαλία μας στις απαιτήσεις των παιδιών. Διότι με τον πάροδο του χρόνου δεν είναι παιδιά πρώτης γενιάς, είναι δεύτερης, τρίτης, ίσως και τέταρτης, ίσως καν ούτε να είναι ελληνόγλωσσα ή ελληνόφωνα ή από ελληνικές οικογένειες. Πρέπει λοιπόν πάντοτε το σύστημά μας, το επιμείναμε πάρα πολλές φορές, να δίνει την ευκαιρία της μετεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Αριθμός ένα, να μετεκπαιδεύονται για να προσαρμόζονται στα νέα συστήματα διδασκαλίας που αφορούν τις ανάγκες των μαθητών που έχουμε μπροστά μας. Από εκείνα τα χρόνια υπήρχε αυτή η έλλειψη. Βεβαίως, όσο προχωρούμε, υπάρχει μεγαλύτερη έλλειψη προσοντούχων εκπαιδευτικών και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσουμε την Ελλάδα που προσπαθεί, να παρακαλέσουμε δε την Ελλάδα να φέρει σε επαφή τους φορείς εκεί και εδώ, η Αρχιεπισκοπή, η Ομοσπονδία, η Σύλλογη, να δημιουργηθεί μία μετεκπαιδευτική προσπάθεια για εκπαιδευτικούς από εδώ, από την Αμερική. Και μέσω της κυρία Γρίβα και ίσως άλλων πανεπιστημίων θα μπορέσουμε να στέλνουμε παιδιά δικά μας. Να λέω παιδιά, για μένα είναι παιδιά, δασκάλους, καινούριους, που έχουν σπουδάσει εδώ εκπαίδευση, ξέρουν τους τρόπους, να στέλνουμε τα παιδιά αυτά ένα-δύο καλοκαίρια στα τμήματα των πανεπιστημίων, που όπως η Δάκτω Ρίβα είπε, θα δημιουργήσει ειδικά τμήματα, αλλά και με τον Γενικό Γραμματέα του Οποδήμου, τον κύριο Χρυσουλάκη, έναν εξαίρετο άνθρωπο, δραστήριο και ακίνητο, και με το Υπουργείο, εάν μπορέσουμε να έρθουμε πραγματικά σε συνεργασία, να δημιουργηθούν αυτά τα τμήματα τα καλοκαιρινά για να μετεκπαιδευτούν παιδιά που ίσως μιλούν ελληνικά και γνωρίζουν, ιδίως μιλάω για την Αμερική, αλλά ίσως είναι και άλλες χώρες το ίδιο, γνωρίζουν την ποιότητα και τις ανάγκες των μαθητών. Δεν μπορεί να μπει μέσα στην τάξη ένας δάσκαλος και να διδάξει τη γλώσσα αυτή, δεύτερη ή ξένη, χωρίς να έχει υπόψη του τι έχει μπροστά, τι αντιμετωπίζει. Δεν είναι
το ελληνικό παιδί, το ελληνόφωνο παιδί της Ελλάδος, είναι το παιδί της Αμερικής ή της Ρωσίας ή οτιδήποτε άλλο μιλάμε στην παγκόσμια επιφάνεια και κοινότητα. Πρέπει να το γνωρίζει. Και αυτός ο δάσκαλος που θα έχει μεταεκπαιδευτεί από εμάς θα το γνωρίζει περισσότερο. Όπως είπα, χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα να γίνουν για να αναπροσαρμοστεί η παιδεία μας. Αγώνας, προσπάθεια μεταξύ γονέων, κοινοτήτων και αρχιεπισκοπής. Πρέπει όλοι μαζί, φορείς αυτοί, οι γονείς με τα συμβούλια τους, οι κοινότητες με τους προϊστούς, οι γονείς, όλο αυτό το group με την Αρχιεπισκοπή, γιατί πρέπει να υπάρχει κάποια αρχή και κάποια ομπρέλα, να προστατευτεί το σύστημα της παιδείας και να εξαπλωθεί. Είναι αμαρτία να φύγουμε και να μείνει ένα κενό μέσα στις κοινότητές μας. Αγωνία μεγάλη για το μέλλον της γλώσσας. Μάλιστα. Η κυρία Κοκόλη με τους συνεργάτες της εργάζεται πάντοτε και αυτή τη στιγμή θα ήθελα να σας αναφέρω, ετοιμάζουμε μια ωραία εκδήλωση με τη συνεργασία φορέων από την Ελλάδα, του Υπουργείου, της Γενικής Γραμματείας, της κυρία Γρίβα και άλλων φορέων, με την παγκόσμια κοινότητα που μας έχει αγκαλιάσει με τέτοια αγάπη, μας βλέπει σαν μια δέηση ότι μια προσπάθεια έγινε ωραία για να συναντηθούμε και να συνεργαστούμε για το καλό της γλώσσας του ελληνισμού, να πάρουν ό,τι μπορούν να δώσουν, να πάρουμε, να ανταλλάξουμε, να εμψυχώσουμε και να δράσουμε σε αυτό το πεδίο που λέγεται ελληνική παιδεία. Έχουμε λοιπόν 11 Απριλίου μία καινούρια διάσκεψη αφιερωμένη στη ροή των 200 χρόνων από την ελληνική παλιγενεσία, το ξεσήκωμα του 1821, και έχουμε πολλά να παρουσιάσουμε. Στις 14 Μαρτίου, κύριε Φίλιο, και χαίρομαι γιατί είστε αρρωγός, βοηθός και συνεργάτης σε αυτή την προσπάθεια που έκανε η Ομοσπονδία πέρυσι, να το πετύσει τον Ανδριάν Γιάννη, του Ιωάννη Γιαννόπουλου, αυτού του ήρωα. Εγώ τον θεωρώ ήρωα. Γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε γι' αυτό, κυρία Κοκόλη. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Μας στέλνει χαιρετισμούς ο κύριος Σταύρος Μαρμαρινός, ο εκλεκτός συνάδελφος από τη Φλόριδα. Μας ακούει και τον ευχαριστούμε για τα καλά του λόγια. Να περάσω στην κυρία Βαρυτιμίδου, μιας και είπα για Φλόριδα. Έχετε την εμπειρία αρκετά χρόνια στην Αθηναϊκή Ακαδημία. Τα παιδιά που έχετε δεν είναι απλά παιδιά από μεικτούς γάμους, όπως είναι στα ελληνικά σχολεία των κοινοτήτων μας, είναι παιδιά που στην πλειοψηφία τους δεν είναι Έλληνες. Πώς δουλεύετε με αυτά τα παιδιά, ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε και ποιες είναι οι ευκαιρίες που έχετε, πέρα από τη μεγάλη ευκαιρία να διαπλάσετε φιλέλληνες. Μέσω της χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών και του διαδικτύου, το σχολείο μας κατόρθωσε να ενισχύσει τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως πρωτίστως ξένη και μετά ως δεύτερη γλώσσα και προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε την ιδέα ότι οι μαθητές της Αθηναϊκής Ακαδημίας θα γίνουν κάποια στιγμή πολίτες του κόσμου. Δεν διδάσκουμε μόνο ελληνικά, διδάσκουμε και ισπανικά. Και φυσικά προσπαθούμε επίσης να ενισχύσουμε τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας μέσω επίσης της ελληνικής κουλτούρας, μέσα από την ελληνική μουσική, μέσα από τα καλλιτεχνικά. Και επίσης στο γυμνάσιο η διδασκαλία είναι ακόμη πιο εντατική, γιατί διδάσκουμε τα ελληνικά 1 και ελληνικά 2, τα οποία αναγνωρίζονται από την πολιτεία της Φλόριδας και τα παιδιά παίρνουν το λεγόμενο high school credit, παίρνουν δηλαδή, τελειώνουν το γυμνάσιο της Αθηναϊκής Ακαδημίας με 2 high school credits, το οποίο φυσικά είναι ένα κίνητρο για τους μαθητές να πάρουν τα ελληνικά 1 και τα ελληνικά 2. Πριν 2 χρόνια, κάποιοι μαθητές του γυμνασίου είχαν πάει εκδρομή στην Ελλάδα, επισκέφτηκαν αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, βγάλαν φωτογραφίες, βιντεοσκόπησαν την επίσκεψή τους και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να
κινητοποιήσουμε τους, να δώσουμε ένα κίνητρο στους μαθητές. Στην Αθηναϊκή Ακαδημία το τονίζουμε, η καρδιά μας χτυπάει ελληνικά. Έχουμε την υποστήριξη των γονέων, έχουμε την υποστήριξη της διεύθυνσης του σχολείου και φυσικά την υποστήριξη της κοινότητας, την οποία, όπως είπαμε, έχουμε και εδώ μια εκπρόσωπο της κοινότητας, την κυρία Στέλλα Κοκκόλη. Συμμετάσχουμε σε εντατικά σεμινάρια, τόσο της πολιτείας της Φλόριντα, ή του district, του Pinellas County, γιατί εμείς υπαγόμαστε στην κομιτεία του Pinellas, όπως επίσης και συμμετέχουμε σε σεμινάρια, τα οποία διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας, όπως επίσης ένα από αυτά τα σεμινάρια, όπως είπαμε, ήταν και η διδάκτορ Ελένη Γρίβα. Συνεχίζουμε τέτοιες δράσεις και προσπαθούμε να έχουμε ανοιχτές τις γέφυρες επικοινωνίας με την Ελλάδα και επίσης και με τα υπόλοιπα σχολεία στην Αμερική. Για μας είναι σημαντικό το network, το δίκτυο, να είμαστε ανοιχτοί, να επικοινωνούμε ένας με τον άλλο, να ανταλλάσσουμε ιδέες, να ανεβάσουμε το ηθικό. Και ενώ στην αρχή ήταν λίγο πεσμένο το ηθικό λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και υπήρχαν κάποιοι έντονοι προβληματισμοί, τώρα τελικά βλέπουμε ότι μέσα από τον κορονοϊό νομίζω ότι έχουμε πιο πολύ ενωθεί και έχουμε γίνει πιο διαδραστική, πιο δημιουργική. Αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, ακριβώς, το Zoom, το WebEx και τις άλλες πλατφόρμες που επιτρέπουν την επικοινωνία όπως καλή ώρα τώρα. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου στο δόκτωρα Βασίλη Κατσικιώτη, τον ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις του. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου στην Αλεξάνδρα που μας ακούει από το Μαϊάμι και στην Μαρία που μας ακούει από το Long Island και μεταξύ πολλών άλλων βέβαια. Και φτάνουμε προς το τέλος. Έχουμε περίπου ένα λεπτό για κάθε έναν από τους συνομιλητές μας. Ξεκινώ αυτό που λέμε τα συμπεράσματα αυτής της κουβέντας μας. Ξεκινώ από την καλεσμένη μας από μακριά, την δόκτωρα Ελένη Γρίβα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Εγώ θα κλείσω λέγοντας ότι εμείς από το Ελλαδικό Κέντρο μαζί με την ομογένειά μας να συμπράττουμε για το καλό της ελληνικής παιδείας, γιατί όπως είπε και ο Τολστόι, χωρίς ελληνικές σπουδές δεν υπάρχει εκπαίδευση. Αυτό να έχουμε στο μυαλό μας για να διονύζουμε την ελληνική μας παιδεία και την ελληνική μας γλώσσα. Ο καθένας λοιπόν από μας ας βάλει το λιθαράκι του από το ρόλο που έχει και την θέση που έχει για να συμπράξουμε για το καλό της ελληνικής παιδείας. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Ελένη Γρίβα. Πάμε στην κυρία Στέλλα Κοκκόλη, την πρόεδρο των Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής. Ναι, ευχαριστώ και πάλι. Θα ήθελα να κλείσω με μία ευχή. Η ευχή μου είναι η σύμπραξη όλων των φορέων μαζί. Κανένας δεν περισσεύει για το καλό της διαιώνισης της ελληνικής γλώσσας, για την ένωση των εκπαιδευτικών, για τη διαιώνιση του πολιτισμού μας. Σύμπραξης και παρακαλώ το Γραφείο Παιδείας Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, τον κύριο Δόκτωρα Αναστάσιο Κουλαρμάνη, το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο και φυσικά το Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο να δώσει τα κίνητρα, την ευλογία, ώστε όλοι οι φορείς, οι μεγιστάνες του χρήματος που διαθέτουν τεράστια κεφάλαια εδώ στην Αμερική και ο Θεός να τους ευλογεί πάντα να έχουν, να δώσουν ένα μικρό μέρος αυτών των τεράστιων, των μεγάλων χρηματικών ποσών που διαθέτουν και δεν θα τους κάνουμε εμείς παρατήρηση, να διαθέσουν χρήματα για ένα ταμείο παιδείας που θα δώσει την ευκαιρία να εκπαιδεύσουμε εκπαιδευτικούς, να διδάξουμε παιδιά, να χτίσουμε σχολεία, να κρατήσουμε ημερήσια και απογευματινά, να χτίσουμε απογευματινά περισσότερο,
να βοηθήσουμε και συνεργαστούμε με τα Charter Schools για το μέλλον της ελληνικής παιδείας. Το μέλλον ανήκει σε εμάς, αλλά εμείς πρέπει να θέσουμε τον ακρογωνιαίο λίθο να τον παραλάβουν οι επόμενες και μεθεπόμενες γενναίες. Ευχαριστώ όλους που συνεργάζονται μαζί και εύχομαι αυτή η ευχή να γίνει πραγματικότητα σύμπραξης για την αγωνία που έχουμε όλοι να διατηρηθεί η γλώσσα. Και σας προσκαλώ όλους τις 14 Μαρτίου να δείτε μια ωραία τηλεδιάσκεψη για το ιστορικό έργο του Ιωάννη Γιαννόπουλου που έφυγε λίγο πριν ξεκινήσει η Επανάσταση από τα χώματα τα Ιερά της Αρκαδίας, μαζί με μερικούς άλλους Έλληνες ήρθαν στην Αμερική και αυτός έγινε ιστορία. Έμεινε μνημείο ίδιος, γι' αυτό η Ομοσπονδία με την προσπάθεια και μου της ιδίας και των συνεργατών χτίσαμε τον Ανδριάντα, βάλαμε το άγαλμά του στο σχολείο που έχτισε ο ίδιος. Ή δίδαξε ο ίδιος ή όχι, η οικογένειά του δίδαξε εκεί πέρα τα παιδιά των κατοίκων αυτών που είχαν έρθει σε μια καινούργια χώρα με πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Ο άνθρωπος αυτός είχε παραμείνει για πολλές δεκαετίες άγνωστος. Βάλαμε τον Ανδριάντα και τώρα όλοι όσοι περνούν θα λένε το σχολείο αυτό είναι του Ιωάννη Γιαννόπουλου. Σας παρακαλώ, ελάτε σε αυτή την ιστορική τηλεδιάσκεψη που έχουμε 11 Μαρτίου, μία ώρα Αμερικής, μία η ώρα μετά μεσημβρίας και 8 Μαρτίου. 14 Μαρτίου. Ευχαριστώ. 14 πάμε, Μαρτίου. Πάμε στην κυρία Μερόπη Κυριάκου. Εγώ θα ήθελα να κλείσω με τα λόγια του Γκέτε, που είχε πει ότι είναι ο νους και η καρδιά για τον άνθρωπο, είναι η Ελλάδα για την οικουμένη. Και θα ήθελα να πω ότι, να σταθώ μάλλον στη σύμπραξη για την οποία μίλησε η κυρία Γρίβα προηγουμένως, και θα έλεγα να έρθουμε όλοι σε μια στενή συνεργασία, να μπορέσουμε να μεταδώσουμε και να μοιραστούμε μάλλον αυτό το δώρο του ελληνικού πολιτισμού, γιατί η Ελλάδα δεν είναι απλά, είναι μια ιδέα, είναι μια φιλοσοφία. Όχι για να καπελώσουμε άλλους πολιτισμούς, αλλά για να μοιραστούμε το δικό μας δώρο. Έτσι θα κλείσω με την ευχή να υπάρξει αυτή η συνεργασία και να έρθουμε έτσι σε μια παγκόσμια, να δημιουργήσουμε μια παγκόσμια κοινότητα με την οποία θα είμαστε σε επαφή. Για την ελληνική γλώσσα. Και μιλώντας για την ελληνική γλώσσα, να ευχαριστήσω την κυρία Αθηνά Κρομίδα, την πρόεδρο του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Αρχιεπισκοπής, και τον δόκτορα Αναστάσιο Κουλαρμάνη, τον Διευθυντή Παιδείας Αρχιεπισκοπής, που μου έθεσαν υπόψη μια απώλεια που αφορά την ελληνική γλώσσα, τον θάνατο πριν από λίγες μέρες του δόκτορα Θεόδωρου Παπαλοΐζου, ο οποίος είναι ένας συγγραφέας εξαιρετικών ελληνικών εκπαιδευτικών εγχειριδίων εδώ στην Αμερική. Πέθανε λίγες μέρες πριν την συμπλήρωση του 98ου έτους της ηλικίας του στο Μέριλαντ, όπου διέμενε. Συλληπιτήρια στους οικείους του. Οι δύο εκ των ιών του συνεχίζουν τον εκπαιδευτικό οίκο που ξεκίνησε. Θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε κάποια συνέντευξη και πάλι αιωνία του η μνήμη. Και περνάμε στην κυρία Βάρη Τιμίδου από την Φλόριδα για να κλείσουμε πολύ σύντομα αυτή την αναφορά. Η ελληνική γλώσσα ως εργαλείο σκέψης εκφράζει τον πολιτισμό μας, την ιστορία μας και την ταυτότητά μας. Η πολιτισμική επιβίωση του ελληνισμού στην Ομογένεια βασίζεται στην παιδεία, και παιδεία χωρίς ελληνική γλώσσα δεν υπάρχει. Ας την διατηρήσουμε λοιπόν και στη διαδώσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα διαδικτυακή αναφορά στην ελληνική γλώσσα. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας φτάνει στο τέλος της.
να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν στη συντροφιά μας, να ευχαριστήσουμε και τους παραγωγούς μας, την Σίλβια Παπαποστόλου, τον Στέλιο Τακετζή, τον Πάνο Σατζόγλου, στην κονσόλα του ήχου τον Άλεξ Αγισιλάου και στο τηλεφωνικό κέντρο τον Γιώργο Γκίκα. Ραντεβού αύριο στις 7 με τον Γρηγόρη Μανινάκη. Τα προγράμματά μας συνεχίζονται διαδικτυακά, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλό απόγευμα Κυριακής και μια θαυμάσια παραγωγική εβδομάδα από τον ομιλητή σας Δημήτρη Φίλιο και όλους εμάς στο Κόσμος FM. Γεια σας. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά των... Στην Investors Bank, στόχος μας είναι να βλέπουμε τις επιχειρήσεις σας να προοδεύουν. Είτε χρειάζεστε δάνειο για να ανανεώσετε τον εξοπλισμό σας, είτε credit line, είτε χρηματοδότηση για αγορά ακινήτου, η Investors Bank είναι εδώ για να σας βοηθήσει. Πληροφορίες στο 855 422 6548 ή στο διαδίκτυο www.myinvestorsbank.com. Investors Bank. Banking in your best interest. Member FDIC. Equal Housing Lender. NMLS ID Number 41179. Homeric Tours προσφέρει ταξίδια και διακοπές στην Ελλάδα, Κύπρο, Ανατολική Μεσόγειο και Κεντρική Ευρώπη. Με γραφεία στο Manhattan, Astoria, Hicksville, Long Island, Stamford, Connecticut και στην Αθήνα. Homeric Tours. 1-800-223-5570. Να μη σε περιμένει, κατεβαίνεις, περπατάς στη βροχή. Αχ, κινδυνεύω, αχ, κινδυνεύω, δεν με μαζεύω, δεν με μαζεύω. Σκόρπα μπροστά σου κι όλη γίνομαι δικιά σου. Αυτή η αγάπη κάνει χρόνια. Εμείς για εσάς και εσείς για μας. Γινόμαστε ένα και προχωράμε μαζί. Κόσμος FM, ο κόσμος μας.